Λαμπίδης Είναι εδώ μαζί μα. Γιάννο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ε, ε, να ξεκινήσουμε με μια παρατήρηση. Είναι απαράδεκτη πολιτική αρχηγή που έχουν αναφερθεί τα οποιαδήποτε προβλήματα μπορεί να υπάρχουν στους, στα οπλικά συστήματα της Εθνικής Φρουρά. Τελεία. Τελεία. Αυτά Αυτά δεν διαρρέονται. Αυτά, αυτά δεν διαρρέονται. Έπρεπε προς προς να είχαν τύπο. προσμετρηθεί όταν Όχι, εμείς θέλαμε να κινούμαστε στα ευρωπαϊκά σαλόνια και να γινόμαστε αρεστοί. Όλα, όλα έτσι, έχουν... η Λευκοσία θα έπρεπε να προσμετρήσει όλε τις εκθέσει. Όλα έχουν όρια. Αυτά μπορούμε να τα συζητούμε μεταξύ μα. Ναι. Δεν διαρρέονται προ τα ΜΟΜΟΕ και πρέπει να ντρέπονται. Και αυτό είναι ένα πολιτικό παιγνίδι μεταξύ του, το οποίο δεν ενδιαφέρει μα. Εμά μα ενδιαφέρει η ασφάλεια. Και όταν βγάζουν οι πολιτικοί αρχηγοί προ τα έξω σημαντικά ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια και δί τη εθνική φρουρά, αυτοί που το έπραξαν είναι απαράδειχτοι. Ξεκινούμε. Συγγνώμη για την ένταση, αλλά ω πολίτη και με υπεύθυνα πράγματα, με υπεύθυνο, πιστεύω ότι και οι υπόλοιποι πολίτε συμφωνούν ότι αυτά θα πρέπει να τα αφήσουν έξω από την κομματική του ατζέντα. Ναι. Ούτε διαρροέ τα Διότι υπάρχουν πολλοί που μπορούν. Και αν αρχίσουμε αυτή την ιστορία με τα εξοπλιστικά τη Εθνική Φρουρά, ε, μόνο ζημιά μπορούμε να κάνουμε στον τόπο. Η αντιπολίτευση έχει τα όρια τη. Όταν ξεπερνά τα όρια τη αντιπολίτευση σε θέματα εθνική ασφάλεια, τότε γίνεσαι χειρότερο από αυτού που κατηγορά. Ότι θα έπρεπε να φροντίζουν, αλλά δεν τα φροντίζουν. Πάμε, Πάμε, τώρα, στο στην τυχή. Πάμε στην, τώρα στην πτυχή που έχει να κάνει ακριβώ με τη στάση που τηρεί η Κυπριακή Δημοκρατία και τη διασύνδεση Ουκρανικού-Κυπριακού. Ακριβώ. Εδώ έχουμε ένα πρόβλημα στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει μελατήσει ορθά όλη αυτή την κατάσταση η οποία προκύπτει. Και το ερώτημα που εγείρεται πλέον και στην Ευρώπη είναι αν θα μπορεί να προχωρήσει πλέον σε μια ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια αυτόνομη ή αν θα μείνει συνδεδεμένη προς τον ΝΑΤΟ. Εδώ γίνεται ένα σοβαρό ερώτημα. Εάν η Γερμανία μαζί με τη Γαλλία υπερισχύσουν σε αυτόν τον τομέα, τότε θα έχουμε μια γαλλογερμανική Ευρώπη. Δηλαδή θα τερματιστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση όπως τη ξέρουμε σήμερα. Θα κυριαρχήσει η Γερμανία και οικονομικά, θα κυριαρχήσει η Γερμανία και στρατιωτικά. Εγείρεται το εξή ερώτημα. Θα επιτρέψουν οι Αμερικανοί να γίνει κάτι τέτοιο, Όχι. Και πώ δεν το επιτρέπουν, Η εκτίμηση είναι ότι αυτή τη στιγμή τι ζημιέ από τι πολεμικέ επιχειρήσει τι πληρώνει η Ευρώπη και θα συνεχίσει να τι πληρώνει η Ευρώπη. Άρα, οι Αμερικανοί θα αυξήσουν και τι στρατιωτικέ και τι οικονομικέ εξαρτήσει τη Ευρώπη. Γι' αυτό θα πρέπει να δούμε πλέον πραγματικά σε αυτέ τι κρίσει πώ πρέπει να ενεργούμε. Αυτό είναι το διαταφτά. Πρώτον, η Κυπριακή Δημοκρατία. Εδώ και 20 ημέρε ή 30 μέρες, αυτά που συζητά σήμερα στο Εθνικό Συμβούλιο, το οποίο είναι πλήρω απαξιωμένο στην κοινή γνώμη, θα έπρεπε να είχε πάει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να ζητήσει τα εξή. Πρώτον, ότι ζητά οι υπόλοιποι ευγιαστούν από το Υπουργείο Εξωτερικών μέχρι το Προεδρικό Μέγαρο, εάν αυτή την περίοδο, που όμω στη δική τη επικράτεια δεν είναι τόσο ανόητο ο Ερτογάν επί του παρόντος. Ή και αν το πράξει, πρέπει πάλι να, υποβάλουν ομαδικά τις παρετήσεις τους, διότι η μοναδική αποτροπή που θα μπορούσε να γίνει είναι αυτή. Ακριβώς να πάνε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να πούν ότι υπάρχει ο κίνδυνο της προσάρτησης και να τον αποδείξουν και ταυτοχρόνω αντί να ζητούν ΜΟΕ και να γελιοποιούνται διεθνώ. Διότι τη στιγμή που άλλοι καταδικάζουν του εισβολεί, εμά, εμεί τι κάνουμε. Πάμε να συζητήσουμε όχι με τον πρώτο εισβολέα, αλλά με το puppet state του, δηλαδή με το κράτο Μαριονέτα. Και τι να κάνουμε, να δεχτούμε αποδοχή τη ύπαρξή του. Άρα εδώ υπάρχει ένα εμπνεγμό τη κοινή γνώμη, ο οποίο πρέπει να σταματήσει. Και από το Προεδρικό Και, επίσης, και να από το ότι όταν μιλάμε για ΜΟΕ, ε, εμεί δίνουμε. Και Εμεί εμείς δίνουμε και, και δίνουμε κι άλλα και δεν λαμβάνουμε. Και από το Υπουργείο Εξωτερικών, αλλά και από την αντιπολίτευση. Η οποία καλύπτει διότι δεν έχει εναλλακτικέ πολιτικέ, αλλά και αυ αυτό το πρωτάκουστο. Ναι. Υποψήφοι εν δυνάμει, υποψήφοι πρόεδροι, είναι απόντες από το πολιτικό σκηνικό. Και πάμε στην οικονομία. Αυτά που συζητούν τώρα για την οικονομία θα έπρεπε να είχαν ήδη γίνει μελέτε. Και θα έπρεπε ο πρόεδρο τη Δημοκρατία πρωτού ασκήσει κυρώσει, Ευρωπαϊ... ψηφίσει για τι κυρώσει ορθά στο Ευρωπα... Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, θα έπρεπε ω μικρό κράτο που εξαρτάται για τον ΑΒ λόγω από τον τουρισμό και από τη Ρωσία, να ζητήσει από του ε, Ευρωπαίου εταίρου να μα πούν πώ θα μα στηρίξουν σε αυτή τη διαδικασία που εμεί θα πληρώσουμε ω μικρό κράτο το μεγαλύτερο ενδεχομένω ναι. κόστος κόστο από όλη την Ευρώπη. Έτσι, να θωρακίσει ανταλλάγματα. Σημαίνει... Τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Κάποτε, Αργιού, όταν ήμουν μικρό, άκουγα ότι οι κομμουνιστές, όταν έλεγε η Σοβιετική Ένωση ότι βρέχει στη Μόσχα, του κοροίδαν οι δεξιοί ότι κρατούσαν εμπρέλα στην πλατεία Ελευθερία. Έχουν καταντήσει ακριβώ το ίδιο πράγμα. Επειδή οι Βρυξέλλες λένε ότι βρέχει, σημαίνει ότι πρέπει να κρατώ ομπρέλα στη Λευκοσία. Τι θέλω να πω. Ξεκάθαρο, για Θέλω να πω ότι. Και μας σε αυτές ο τις κρίσεις, και ο χρόνο. Σε αυτέ τι κρίσει, προσέξτε, το εθνικό συμφέρον είναι που μετρά. Όταν δεν έχεις εθνικό συμφέρον, κάνει τέτοια εθνικά συμβούλια για να βγαίνει ο ένας πολιτικός αρχηγό να κατηγορά τον άλλο και ήδη να διαρρέονται, Μάλιστα. να διαρρέονται θέματα που αφορούν την εθνική ασφάλεια του τόπου. Ευχαριστώ πολύ, Γιάννο Χαραλαμπίδη. Κινήσεις που διαφοροποιούν την πολιτική τη Τουρκία προ την κατεύθυνση σταδιακή ενσωμάτωση.